Μία συνέντευξη έρχεται τώρα. Θέλετε να την, να την πείτε εσείς? Εγώ. Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Βουγιατζής είναι ένας από τους Έλληνες τοπιούς, από τους πολύ λίγους Έλληνες τοπιούς που πραγματικά, αυτό που το λέμε καμιά φορά και ακούγεται σαν καραμελίτσα, έκανα καριέρα στο εξωτερικό, ξέρετε. Ο Γιώργος Βουγιατζής είναι από τους λίγους Έλληνες που με όλη την έννοια της φράσης καριέρα στο εξωτερικό, αυτός ο άνθρωπος την έκανε. Και μάλιστα παίζει και στην πολύ γνωστή ταινία Ιησούς από τη Ναζαρέτ και κάνει τον ρόλο του Ιωσήφ. Μίλησε λοιπόν στην Ευελίνα Νίκτα, στη δημοσιογράφο μας, μίλησε για την ζωή του στην Αμερική, για την καριέρα του, για τους ρόλους του, σε μια συνέντευξη που πιστεύω ότι πραγματικά θα την απολαύσετε. Έχουμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει κάνει διεθνή καριέρα και πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Καλησπέρα, κύριε Βουγιατζή. Καλησπέρα σας. Το έχετε χαρεί, το έχετε ευχαριστηθεί, το έχετε ζήσει αυτό που λέμε τη διεθνή καριέρα? Εκείνο που μου άρεσε πιο πολύ είναι ότι λόγω της δουλειάς ταξίδευσα πάρα πολύ. Είδα πολλά μέρη που δεν τα βλέπα. Από την έρημο μέχρι το Βόρειο Πόλο. Κάθε χρόνο είστε και επίκαιρος λόγω της ταινίας «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Όπου και να βρεθώ στην Ευρώπη, στην Αμερική, αυτή την εποχή παίζουν τον Χριστό. Η πιο έντονη ενάμνηση που έχετε από τα γυρίσματα, ποια μπορεί να είναι? Ίσως λόγω του θέματος άρχισα να σκέφτομαι τη θρησκεία όταν έκανα τον Χριστό. Τα λεφτά ήταν πολλά, αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν περιπαραγωγή. Τα λεφτά στην αρχή δεν ήταν πολλά. Αλλά ήταν ο καταπληκτικός άνθρωπος, ο Ζαφιρέλη. Και πριν φύγουμε για το γύρισμα, μου λέει: Είσαι ευχαριστημένος? Και εγώ λέω: Όχι και πολύ, του λέω, γιατί κερδίσαμε το βραβείο στις Κάνες και δεν επιβιώσατε καλά. Και μου είπε: Βέβαια, κοίτα να δεις, έχουμε τέτοιο μπάτζετ για σένα. Και αυτοί μου είχαν προτείνει 1/5 από το μπάτζετ. Πήρα το θάρρος και μου λέει: Πάρε τηλέφωνο και πες ότι δεν δέχεσαι άμα δεν πάρεις αυτά. Και πήρα και το έκανα. Βέβαια, δεν μου μίλησε ο παραγωγός επί 9 μήνες. Και μετά τον Ιωσήφ, άρχισα να δουλεύω στην Ιταλία πάλι. Έκανα ίσως τον πιο μικρό ρόλο που έχω κάνει, αλλά με πιο μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια ταινία με επεισόδια, που παίζαν όλοι μεγάλοι κομικοί της Ιταλίας και είχα και εγώ ένα επεισόδιο με τον Ελαμούτη. Η Διόνα Ελαμούτη είναι μια γυναίκα η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, ποθητή. Είναι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Όλος ο κύκλος έχει πειρασμούς. Εσείς πώς τους αντιμετωπίζατε ώστε να είστε και επαγγελματίας και εσείς και εκείνες? Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά εγώ έχω ένα προτέρημα ελάττωμα, πέστε. Όταν είμαι κάποιον άνθρωπο, δεν κάνω άλλη σχέση. Άμα τελειώσει, πάει. Εντάξει, με την Ελένα μου ότι ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί ήμουν και πιτσιρικάς και αυτή ήταν και πολύ ωραίο κορίτσι. Δύσκολα, αλλά άντεξα. Μετά είχα ένα μικρό πρόβλημα. Τώρα είμαστε φίλοι μου, αυτή που έπαιξε μαζί μου τη Μαρία στο Χριστό. Γιατί τους πρώτους δύο μήνες γύριζα μόνο οι δυο μας στο Μαρόκο. Και είμαστε συνέχεια μαζί. Είπε και μια φράση σε φίλη μια μέρα. Επειδή αυτή άρχισε να νευρίαζε λίγο, γιατί δεν γινόταν τίποτα. Και μου λέει μια μέρα: Δεν μπορώ να έχω Παναγία Εστεριά. Σε παρακαλώ. Από τη συνεργασία σας με την Μαντόνα, θυμάμαι ότι είχατε αναφερθεί όχι με πολύ καλά σχόλια. Κοίτα, είναι και αυτή παράξενο κορίτσι. Εγώ τα πήγα καλά μαζί της. Αυτή δεν πήγαινε καθόλου τη γυναίκα μου. Είναι ένα κορίτσι που κάνει συνέχεια γυμναστική. Και είναι, δηλαδή, έχουμε πρόβα, να κάνουμε πρόβα. Και αυτή είχε βάλει τα βάρη εδώ, τα βάρη εδώ και έκανε. Όλη την ημέρα. Έχει πιο μίσα από μένα. Ούτε το Mel Gibson θα τον λέγατε συμπαθητικό. Η συνεργασία σας για τα πάθη του Χριστού έληξε άδοξα. Εγώ δεν τα πήγα καλά μαζί του. Τσακώθηκα. Είναι παράξενο, παιδί. Ωστόσο, εσείς είχατε συγκεκριμένο λόγο που μαλώσατε. Όχι ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα δεν το ξέρω γιατί, αν θες να ξέρεις. Εκείνο που ξέρω ότι με μακιγιάριζε, μου έκανε τα πάντα, έβαζε τα γένια κάθε πρωί, ξύπναγε 4 το πρωί και δεν έκανα γύρισμα. Όταν του είπα να μιλήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε, μου λέει εντάξει, να βρεθούμε στις 6 από κάτω. 6 παρατέρα του με πήρε ο δικηγόρος του. Πόσα θες να φύγεις? Μια μέρα στο γύρισμα, λέω να μιλήσουμε λιγάκι.
ρώτησε να δεις, και βγάζει από την τσέπη του ένα βάζουνε κλάουν, μου το βάζει στη μύτη και λέει, να έχουμε λίγα γέλια, μου λέει, παρά είναι σοβαρό το θέμα. Δεν καταλάβαινα. Άσε που κάθε πρωί έλεγε το ίδιο, κάθε πρωί χώμα στο γύρισμα, κοίταγε την Διάννα και έλεγε, do I know you? Λέω, Μέλ, φάγαμε χθες μαζί, φάγαμε προχθές μαζί. Μα κάθε πρωί το ίδιο, do I know you? Σαν παιδάκι. Ωστόσο, ο Χάρισον Φόρντ είναι πολύ καλύτερος. Ο Χάρισον Φόρντ είναι πολύ εντάξει. Πολύ συμπαθής. Καθόλου σταριλίκη. Αντίθετο, ο Γκίψον κτλ. Αλλά είχαμε ένα δυστύχημα στα γυρίσματα. Στη σκηνή που παλεύουμε, γλίστηκε ένα μαχαίρι. Δεν είχαν φέρει το κανονικό μαχαίρι ακόμα, περιμέναμε. Αλλά ο Πολάνσκι λέει: έλα, δεν πειράζει, ας την κάνουμε. Και του μπήκε στο μάτι. Του έσκυψα το μάτι βασικά. Αλλά ήταν καμία αντίδραση. Εγώ είχα στεναχωρηθεί και έκανε ένσυχη μου. Γιώργο, βλέπω, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Βλέπω. Θέλω να μου πείτε για την περίοδο που ήσασταν στο εξωτερικό και είχατε στο σπίτι να σας φροντίζει τη μαμά του Ντικάπριο. Μου έδειξε μια φορά μια κασέτα όταν ήταν 14 ετών. Να του πω, έκανα διαφημιστικό. Και μου λέει, Γιώργο, μου στον τείχνω να μου πεις αν το στείλω για κανένα διαφημιστικό, αν μπορεί να κάνει τίποτα. Και κοίταξα αυτό το διαφημιστικό και της λέω, Ήρμηλα, δεν ξέρω αν βλέπω καλά. Ο γιος σου είναι καλύτερος από όλους τους άλλους. Οπότε λέω, δοκίμασε. Βέβαια την πάτησα, ευτυχώς η γυναίκα, γιατί μετά ένα-δύο μήνες ήρθε με τον Ρονάλντο στο σπίτι και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, θα σου στείλω μια φίλη μου, γιατί τώρα γίναμε πλούσιοι. Λέω, πώς έγινες πλούσια. Μου λέει, τον πήγα για διαφημιστικά και βρήκε ένα ρολάκο με τον Ρόμπερτ Ντανίρο. Και μας δίνουν 25.000 δολάρια, Γιώργο μου λέει. Δεν ξέρω αν λέγεται Ντικάπριο πραγματικά, δεν ξέρω αν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας. Αυτή είναι κάποια Γερμανίδα που ξέμεινε στο Λος Άντζελες, δηλαδή είναι μπερδεμένο το μάλλον. Αυτό βγήκε διαμαντάκι. Πάντως πέρα από την επαγγελματική ζωή και η προσωπική ζωή, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εξαρτάται, γιατί άμα δύο αποτυχημένους γάμους του λες επιτυχία. Όλος ο κόσμος κρίνει εκ του αποτελέσματος. Να, ναι. Είστε με μια γυναίκα πάρα πολλά χρόνια, τη σύζυγό σας. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Και πάρα πολύ νέα. Πάρα πολύ νέα. αυτό όταν... Αλλά είναι ίσως η καλύτερη σχέση που είχα ποτέ. Είμαστε 20 χρόνια μαζί και δεν έχουμε τσακωθεί ούτε μία φορά. Στην αρχή, όταν είχε γίνει γνωστή η σχέση σας, όλοι ανέφεραν τη διαφορά ηλικίας. Σας είχε ενοχλήσει τότε? Πιο πολύ εμένα από εκείνη. Εμένα λίγο, εντάξει. Ντρεπόμουν λίγο να το πω την αλήθεια. Αλλά δεν ξεκίνησε η σχέση γι' αυτό. Δεν ξεκίνησε ότι ήταν ένα ωραίο νέο κοριτσάκι, γιατί είχα γνωρίσει πολλά στη ζωή μου. Δεν ήταν αυτό που. Ήταν ο άνθρωπος. Και έχει πλάκα και ήταν και μόνη γυναίκα μου ορθόδοξη. Έχετε αποκτήσει δύο παιδιά. Ναι. Ωστόσο, με τη Διάννα δεν έχετε προχωρήσει σε τρίτο. Ήταν επιλογή συγκεκριμένη? Όχι τόσο πολύ δική μου, όσο δική της. Επειδή ήταν κλασική μπαλερίνα και ήταν στο εθνικό του Λονδίνου μέχρι που γνώρισε εμένα, δεν σκεφτόταν ποτέ το παιδί, γιατί συνήθως οι μπαλετάσες δεν κάνουν παιδιά. Μετά μπήκε λίγο το πρόβλημα ίσως της ηλικίας για μένα. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια ήμουνα στο Βέλιο και πήγα να παίξω ποδόσφαιρο με το γιο, με τους φίλους του. Έπαιξα και καλά, αλλά πιάστηκα για 3 μήνες μετά. Και το σκεφτόμουν και λέω, εντάξει, αυτό, το να κάνω τώρα παιδί, πώς θα παίξω μαζί όταν γίνω 15. Αλλά την άλλη πλευρά το σκέφτομαι, γιατί φυσικό έχουμε διαφορά ηλικίας και κανονικά εγώ θα φύγω πλώτος. Κανονικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη ζωή. Και θα είναι μόνη της. Αυτό είναι το μόνο που το σκέφτομαι. Βέβαια, οι πιο ψυχροί φίλοι μου λένε, έλα μωρέ, μην ανησυχείς, νέο και ωραίο κορίτσι. Θα βρει. Κρίμα που δεν συνάντησα την Αταλία, δεν την ξέρω βέβαια, αλλά όταν ήταν κοριτσάκι, γύρω στην εποχή του 80, έκανα την πρώτη μου συνέντευξη στην Ελλάδα με τον μπαμπά της, τον Φρέντι. Βέβαια δεν το θυμάται, ήταν πολύ μικρή, αλλά ελπίζω κάποια μέρα να συναντηθούμε. Φιλιά. Ήταν από
τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχουμε φιλοξενήσει από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στον κύριο Γιώργο Βογιατζή και στην Ευελίνα Νύχτα βεβαίως που εξασφάλισε για την εκπομπή μας αυτή τη συνέντευξη, γιατί η Ευελίνα μας την εξασφάλισε. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος, πόσα πράγματα ακούσαμε μέσα από τη συνέντευξη αυτή. Είδες, παιδί μου, όταν οι άνθρωποι έχουν πραγματικά ζωή για να μοιραστούν μαζί σου, τι σου λένε. Δηλαδή, από τον Γιώργο Βογιατζή ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Δηλαδή, έλεγε για τον Μέλ Γκίψον και τον Χάρισον Φόρντ, λες και λέω εγώ για τη Φωτεινή. Ναι. Κατάλαβες. Και όταν ένας άνθρωπος είναι πραγματικός σταρ και ξέρει ότι μιλάει σε μια κάμερα και παρόλα αυτά όμως δεν έχει το θέμα ότι α, μήπως αυτό να μην το πω, α αυτό λογοκριθώ, α μην αυτό, α μην εκείνο. Πόσο αβίαστα μοιραζότανε. Αυτό. Με το ύφος του καθόλου έπαρση, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τόσο πολύ. Πολλά, με ένα ύφος προσγειωμένο, με ηρεμία. Δηλαδή, πραγματικά τον είχα ξανακούσει, δεν δίνει και συνεντεύξει συχνά. Και όταν έχει και τόσα πράγματα να πεις και τα λες και τόσο σπάνια, πόσο έτσι σημαντικό γίνεται όλο αυτό. Αλλά πραγματικά με εντυπωσιάζει γιατί έχει κάνει διεθνή καριέρα και όμως δεν έχει καθόλου αυτό το ύφος του ανθρώπου που έχουμε συναντήσει πολλές φορές, που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του και έχει τη μύτη πολύ ψηλά. Μα όσοι έχουν κάνει πραγματικά διεθνή καριέρα δεν έχουν την έπαρση. Συμφωνώ τόσο πολύ δηλαδή, μαζί σου. Όσοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό και έχουν βιώσει αυτό που σημαίνει πραγματική καριέρα, το μόνο που δεν έχουν είναι έπαρση. Και έχει και δύο παιδιά, την Κασάνδρα και τον Βίλιαμ, οι οποίοι ακολουθούν τα χνάρια του πατέρα τους. Η Κασάνδρα ήδη κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Ο γιος του μόλις τελείωσε την δραματική σχολή και θέλει και εκείνος φυσικά να ασχοληθεί με τη δουλειά αυτή. Και ο ίδιος ετοιμάζει και δύο νέες ταινίες στο εξωτερικό. Και όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζει την καριέρα του. Επίσης, δεν ξέρω αν προσέξατε για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, που μάθαμε, ίσως πρώτη φορά το ακούσαμε αυτό στην Ελλάδα, ότι η μητέρα του Ντικάπριο εργαζόταν για τον Γιώργο Βογιατζή και ότι δεν ξέρει ούτε ο ίδιος ποιος είναι ο πατέρας του. Ναι, επί της ουσίας δεν ξέρει αν λέγεται Ντικάπριο και γιατί λέγεται Ντικάπριο. Γιατί λέει ότι είχε παρατηθεί η μητέρα του και δεν ξέρουν τον πατέρα. Πόσο όχι ιδιαίτερα συμπαθής είναι ο Μέλ Γκίψον, κάτι το οποίο το έχουμε διαβάσει και σε πάρα πολλά ξένα sites, ότι είναι ένας δύσκολος συνεργάτης και ένας άνθρωπος που έχει δημιουργήσει πολλές φορές προβλήματα σε πάρα πολλές ταινίες του και μας το επιβεβαίωσε ο Γιώργος Βογιατζής. Έχω μια φίλη που είχε δεσμό με τον Μέλ Γκίψον και το επιβεβαιώνω και εγώ σε προσωπικό πια επίπεδο. Ελληνίδα. Ναι, Ελληνίδα. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Έχεις φίλη που είχε δεσμό με τον Μέλ Γκίψον. Ναι, είχε γίνει γνωστό και τότε που ήταν σε εξέλιξη σχέση. Δηλαδή ναι, δεν πρέπει να είναι πολύ. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Χίλτον για τη φιλοξενία και για τη συνέντευξη. Τη φιλοξενία που μας έκανε για να γίνει αυτή η συνέντευξη. Ναι, πραγματικά και πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Βογιατζή. Είσαστε εξαιρετικός και ως τοπιός και ως άνθρωπος. Πραγματικά. Αυτό που έβγαλε από τη συνέντευξη είναι ότι είναι αξιολάτρευτος άνθρωπος. Ναι. Αξιολάτρευτος. Δηλαδή, και θες να κάθεσαι μαζί του να μιλάς μέρες. Και ευχόμαστε να είσαστε ευτυχισμένος με την Διάνα για όσα χρόνια, για άλλα 50, για όσα εσείς θέλετε. Η οποία είναι κούκλα, βέβαια. Και να μας πείτε και το μυστικό, κύριε Βογιατζή, πώς δεν τσακώθηκατε όλα αυτά τα χρόνια ούτε μία φορά, πραγματικά. Καλά, να τα λέγε, όταν κύριος... τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο σου κάνει διάθεση να τσακωθείς. Κοίτα πόσο ήρεμος και ζεν και γλυκός είναι. Και τι ωραία φωνή. Επειδή μου το πήγες να πεις, συγγνώμη. Λες για την σύζυγο, αλλά και ο κύριος Βογιατζής είναι πραγματικά ένας πολύ ωραίος άντρας. Πάρα πολύ. Πολύ γοητευτικός. Πάρα πολύ. Το ρόλο της Μαρίας στο νήσο από τη Ναζαρέτ τον ερεμήνευε η Ολίβια Χάση, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είπε ότι η κοπέλα που έπαιζε μαζί μου την Μαρία και ο Ζεφυριάλη δεν ήθελε μια ιστερική Παναγία γιατί δεν γινόταν τίποτα μεταξύ τους. Και πάμε να φορέσουμε βαράκια στα πόδια και εδώ που καθόμαστε να κάνουμε έτσι σαν τη Μαντόνα, παιδιά, μόνο έτσι χτίζονται τα κορμιά, όπως καταλαβαίνετε. Όντως είναι πολύ γυμνασμένοι.